του Νίκου Λιμπερόπουλου, με τον Ραμίρες να διώχνει σε κόρνερ και στη συνέχεια από το σιρτό διαγώνιο σουτ στην κίνηση του Παντελή Καφέ, με την μπάλα να περνάει έξω από το δεξί δοκάρι των γηπεδούχων. Στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης, ο Παουτάσο σέντραρε, ο Καπάντα εισέπιασε την κεφαλιά, ο τερματοφύλακας του Ιωνικού αντέδρασε και απομάκρυνε σε κόρνερ. Στο 50 αποστημένη φάση, ο Νίκος Λιμπερόπουλος πέρασε την μπάλα από την εξωτερική πλευρά του τείχους και την είδε να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 62 ο Σέζαρ έδωσε στον Καπάντα, η εκείνος έπαιξε το 1-2 με τον Τσιρίλο και με σούτ από κοντά έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ΑΕΚ. Στο 68 η Ένωση βρέθηκε και πάλι στην περιοχή του Τζενάμο. Ο Παντελής Καφές με τα κουνάκι βρήκε τον Νίκο Λιμπερόπουλο, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι πραγματοποίησε το σουτ, η μπάλα ωστόσο πέρασε πάνω από το οριζόντιο. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος πέτυχε πάντως το 17ο προσωπικό του γκολ σε 74. Η μπάλα πέρασε από τα πόδια των Σέζαρ, Λιμπερόπουλου, Καφέ και Μαντούκα, πριν ο διεθνής επιθετικός την καρφώσει με κεφαλιά στα δίχτυα του Τζενάμο. Από τον Σορεντίνο ξεκίνησε η επόμενη καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 76. Η μπάλα έφτασε στον Λιμπερόπουλο, εκείνος άφησε στον Μαντούκα, στο σουτ του οποίου η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του πορτιέρο των γηπεδούχων. Σε φάση διαρκεία στα καρέ του Ιωνικού, ο Μαντούκα γυρίζει στον Λιμπερόπουλο, εκείνος στρώνει στον Βασίλη Λάκη, ο οποίος σουτάρει με το αριστερό, ο Κοτίτσας με το κεφάλι διώχνει σε κόρνερ. Σε συνδυασμένη αντεπίθεση της Ένωσης που ξεκινάει πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, Καφές, Καπάνταης, Λιμπερόπουλος και Μαντούκα βγάζουν την ομάδα μπροστά, ο Βραζιλιάνος γυρίζει παράλληλα με την εστία στον Ίβιτς, ο οποίος δεν προλαβαίνει να κάνει την προβολή. Η ομάδα του Λορένσο Σέρα Φερέρ κυνήγησε τον γκολ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Πέτυχε το τέταρτο στο 90 από τη μεταβίβαση του Τόζερ και το σουτ του Λεωνίδα Καπάνταη. Στις καθυστερήσεις, ο Σωτήρχος γύρισε την μπάλα στον Ραμίρες, ο Νίκος Λιμπερόπουλος αντιλήφθηκε την πρόθεσή του και την τσίμπησε, κέρδισε την κόντρα και μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα του Ιωνικού, διαμορφώνοντας το 1-5. Στο 7 ο κεντρικός αμυντικός της Ένωσης, ο Κράτης Παπασταθόπουλος, έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε εκτός τέρματος. Στο 15 ο Ζούλιο Σέζαρ πραγματοποίησε τη σέντρα, ο Νίκος Λιμπερόπουλος μπήκε στη φάση με την μπάλα ωστόσο να περνάει εκτός εστίας. Ίδια κατάληξη με τον ίδιο πρωταγωνιστή στο 18 και τη μόνη διαφορά ότι τη σέντρα επιχείρησε ο Παουτάσο. Ο δεξιός μπακ από την Αργεντινή έφτασε στην αντίπαλη περιοχή από την πλευρά του, αλλά δεν ολοκλήρωσε σωστά την ενέργειά του, αν και ο Λιμπερόπουλος ήταν ξεμαρκάριστος μέσα στην περιοχή. Στο επόμενο λεπτό, ο Καπάντα εισγύρισε, ο Παντελής Καφές πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, ο τερματοφύλακας της Ξάνθης πρόλαβε και επενέβη. Ο Μάλαρτς μπλόκαρε την μπάλα στην προσπάθεια του Ζούλιο Σέζαρ από το ύψος της περιοχής στο 29 και στο 36 ο Ζήκος έδωσε στον Μαντούκα, εκείνο σούταρε, η μπάλα κατέληξε εκτός εστίας. Στο 43 ο Καζάκης έπιασε την κεφαλιά από κόρνερ του Μεσέρα, ο Σορεντίνο μπλόκαρε. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Νίκος Λιμπερόπουλος απείλησε με το κεφάλι, η μπάλα όμως έφυγε out. Στο 72, σε αντεπίθεση της Ξάνθης, ο Βρίζας βρέθηκε απέναντι από τον Σορεντίνο, στέλνοντας την μπάλα εκτός θέρματος. Ίσως η πιο όμορφη φάση του αγώνα εκτυλίχθηκε 5 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Λάκης έκανε τη σέντρα, ο Παναγιώτης Κονέ έπιασε την καρφωτή κεφαλιά, αλλά ο Μάλαρτ του στέρισε τον πανηγυρισμό του γκολ, διώχνοντας την μπάλα.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 7ο λεπτό με τον Τόζερ να μην μπορεί να απομακρύνει. Ο Τσιμπούρ γύρισε στον Λουρένσο, ο οποίος έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Στο 28, ο Σάκης Σιώτης σταμάτησε τον Μάκο, ο οποίος προσπάθησε να πετύχει το δεύτερο γκολ για τον Πανιόνιο. Στο 40, ο Τσιμπούρ έξω από την περιοχή έκανε το σουτ. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι της εστίας της ΑΕΚ. Το κόρνερ του Τόζερ, ο Γκουστάβο Μαντούκα με κεφαλιά ισοφαρίζει για την ΑΕΚ. Ο Μπρέσκα στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης σούταρε, αλλά ο Σάκης Σιώτης μπλόκαρε. Ο Πανιόνιος έφτασε στη νίκη πετυχαίνοντας 2 γκολ σε διάστημα 3 λεπτών. Ο Τσιμπούρ εκμεταλλεύτηκε τη μεταβίβαση του Γκουντουλάκη και με πλασέ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του και το 3-1 πραγματοποίησε ο Ενσαλίβα, παρά την προσπάθεια του Χιώτη να αποσοβήσει τον κίνδυνο.